Πες μου εσύ τώρα, μα αυτό ας πούμε δεν είναι όμορφο. Τι θα κάνουμε? Εσύ θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Την περιποίηση. Δεν θέλουν περιποίηση τώρα, δεν ξέρω. Μπήκε στον λαό τώρα. Το κούρεμα είναι η αφορμή, δεν είναι η αιτία, ο λόγος. Είναι η άλλη ανάγκη που εξυπηρετείτε και αυτό πρέπει να εξυπηρετείτε. Καημό το χωρεμα***, μια φορά να έρθεις και να έχει ήλιο. Χθες είχε. Τι είχε χθες, να μας κάνεις. Όχι χαλάζει, όχι χιόνια, όχι μείον 5, όχι μείον 3, όχι... Πραγματικά, μήον, και την τελευταία φορά χιόνιζε. Χθες πήγαινα σπίτι το βράδυ και έλεγα επιτέλους, λέω μια φορά να μην κοιτάω που πατάω, μην γλιστρήσω. Δεν υπάρχει αυτό μαζί σου. Σαν ξέρεις το πρωί και έβριχε. Σαν τις 10 πληγές του Φαραώ είσαι. Τώρα είναι Νεάπολη πάμε. Ναι. Άντε ένα. Κώστα, μετά το μαγευτικό Los Angeles που έχεις πάει και Las Vegas, σε πάμε στο Σαν Νεάπολη. New City. Νεάπολη City. Όχι, New City, ρε φίλε. Νεάπολη. Έτσι. New City Patriots. Αλλο! Βρισκόμαστε στη Νεάπολη, στο κατάστημα Salon D. Χρήστο, ήρθαμε να δούμε πώς λειτουργούν τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη μέσα στον κορονοϊό. Πάμε να δούμε. Ντάνη, θέλω να σε ρωτήσω πώς μεταχειρίζεστε την κατάσταση ενώπιση κορονοϊού, το πελατολόγιο σας ή τι έχει αλλάξει. Καλησπέρα για μένα, καλώς ήρθατε στην Νεάπολη, στη Salon D. Όπως όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με την κατάσταση, λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τις αποστάσεις και προφανώς και τα ραντεβού μας θα διαχειριζόμαστε ανάλογα. Έχω δει ότι έχεις κάνει κάποιες αλλαγές εδώ πέρα, αλλιώς το είχα αφήσει το κατάστημά σου, αλλιώς το βρίσκω τώρα. Τι έχει αλλάξει εδώ? Λόγω COVID, για να τηρούμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και τις αποστάσεις, προσαρμόσαμε ανάλογα και το κατάστημά μας, αραιώσαμε και μειώσαμε τις θέσεις εργασίας στους καθρέφτες μας. Έχει αντίκτυπο αυτό στο πώς μπορούν να τακτοποιηθούν οι πελάτες, δηλαδή υπάρχουν καθυστέρηση στα ραντεβού? Δουλεύοντας με όλα τα μέτρα προστασίας, τα ραντεβού μας είναι πιο αραιά, οι θέσεις εργασίας μας όπως είπαμε μειωμένες, άρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε λιγότερο κοινό, να έχουμε λιγότερες επισκέψεις την ημέρα. Τα ραντεβού μας έχουν μια καθυστέρηση σαν να κλείσουν. Βέβαια, μετά το COVID και οι επισκέψεις έχουν μειωθεί αισθητά στα καταστήματα. Οι πελάτες είναι φοβισμένοι, έρχονται με προστασία, βγάζουν τη μάσκα, είναι άνετοι. Πώς τους βλέπεις εσύ? Γενικά, εμείς δεν αφήνουμε τους πελάτες να βγάλουν τη μάσκα. Προσπαθούμε να τηρούμε όλα τα μέτρα. Οι περισσότεροι πελάτες στο κατάστημά μας, από ό,τι βλέπουμε, αισθάνονται ασφαλείς. Έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ μας. Όπως και τα ραντεβού, προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο αραιωμένα, να μην συμπίπτουν μεταξύ τους, ώστε να αισθάνεται και ο πελάτης την ασφάλεια στην επίσκεψη του καταστήματος τους. Εγώ, Ντάνη, θέλω να σε ρωτήσω τώρα με την κατάσταση όλη αυτή, με τους τζίρους, τι γίνεται? Τα καταστήματα είναι βιώσιμα? Προφανώς, βλέποντας με τα μέτρα και τις αποστάσεις και τα αραιωμένα τα ραντεβού, είναι μειωμένα πολύ και οι τζίροι μας. Προσαρμοζόμαστε σε αυτό, δουλεύουμε με μειωμένους τζίρους λόγω της κατάστασης και πληρώνοντας τα ίδια έξοδα. Έχεις προσπαθήσει καθόλου να μειώσεις αυτά τα έξοδα? Έχεις απενεργοποιήσει, ας πούμε, κάποιο υπάλληλο ο οποίος δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Να μπεις αναστολή. Να μπεις αναστολή, ας πούμε, ούτως ώστε να τον έχεις πιο μετά όπου θα το χρειαστείς. Προσωπικά σαν επιχείρηση προσπαθούμε να μην μειώσουμε ούτε μεροκάματα, ούτε να μπει κάποιος σε αναστολή. Προσπαθούμε όσο γίνεται όλο το προσωπικό και συνεργάτες μας να απασχολούνται στο κατάστημα. Ωραία, Ντάνη. Ας δούμε λίγο, να κάνουμε μια μικρή ξενάγη στο χώρο σου, να μας πεις και εσύ πώς λειτουργήσει πλέον το κατάστημά σου και να δούμε τι έχει αλλάξει. Παρακαλώ.
Εδώ ήταν η ιατρική μεριά, είχαμε 3 θέσεις εργασίας, τις έχουμε μειώσει στις 2. Έχουμε γύρω στα 4 μέτρα απόσταση μεταξύ τους, έχουμε μεγάλα κενά. Όπως και από την απέναντι μεριά είχαμε 3 θέσεις εργασίας γυναικείες, τα μεταφέραμε όλο το γυναικείο τμήμα στο πίσω κομμάτι και βάλαμε μια αντρική θέση εργασίας μπροστά και πάμε να δούμε και τα πίσω. Το γυναικείο τμήμα το μεταφέραμε στο πίσω κομμάτι του καταστήματος μαζί με τα νύχια για να μπορέσουμε να έχουμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Καλησπέρα. Ό,τι κάνετε κερνάω εγώ, έτσι. Ναι. Ένα ροζάκι απαλό θα ήθελα. Τι θα κάνουμε? Εσείς θα μου πείτε. Δεν ξέρω, τι πρέπει να κάνουμε. Την περιποίηση. Δεν θέλουν περιποίηση τώρα, δεν ξέρω. Καλησπέρα. Ένα γαλλικό κάνει και να είναι γρήγορο. Τι γαλλικό ρε φίλε. Έτσι λέγεται. Μπορείτε να δοκιμάσετε λίγο από αυτά. Καλησπέρα. Για να είμαστε επίκαιροι μπορούμε να κάνουμε κάτι πασχαλινό. Πασχαλινό. Μπράκι, μία πασχαλίτσα. Δεν είναι τέλεια και ταιριάζουν τα χρώματα με τα τατουάζ. Α, εγώ έλεγα σε κάτι τέτοιο. Κάνει φυσική πράξη. Αυτά τα κόκκινα, ροζ, μπλε. Πιο καλοκαίρι. Έλεγα καλοκαίρι. Γιώργο, μην είσαι μπανάλο. Ας πάμε σιγά σιγά τώρα. Έλεγα, έλεγα στα πόδια να βάλουμε τέτοια τότε. Στα πόδια να τα βάλουμε για να φαίνονται. Την κιούρε, στην παραλία. Δεν θα χάσω κοιλιά, θα φτιάξουμε ήδη με ροζ νύχια για να έχω. Δεν θα παρατηρεί κανένα στην κοιλιά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να τα. Δεν είναι με την κατάσταση αυτή, εξαναγκαστεί να τοποποιήσει καθόλου στη μέση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εμείς προσωπικά αφήσαμε τον ίδιο τιμοκατάλογο, που προφανώς ήταν μια φύρα για το μαγαζί, γιατί κάνεις πολύ λιγότερα ραντεβού, άρα είναι πολύ λιγότερα για τα εργαζόμενα. Και ενδεχομένως περισσότερα έξοδα και όλα όσον αφορά πράγματα που πρέπει να έχεις. Έχουμε περισσότερα αναλώσιμα έξοδα και λιγότερα έσοδα. Αλλά σε μια τέτοια εποχή νομίζω δεν μπορείς κιόλας να. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι μήνυμα άσχημο προς τους πελάτες. Είναι θέμα λίγο αλληλεγγύης και στήριξης απέναντι στους πελάτες μας. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου γενικότερα το κλίμα που επικρατεί, αν πιστεύεις ότι τα πράγματα όλα θα αντιστραφούν και θα γυρίσουμε σε συνθήκες παλιότερες ή αυτό θα κρατήσει κι άλλο καιρό. Προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το τελευταίο κλείσιμο που μας έκαναν. Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουν σιγά σιγά θα στρώνουν τα πράγματα. Λίγο πίστη, αισιοδοξία και κάνοντας τη δουλειά μας σωστά σαν επαγγελματίες, νομίζω ότι θα πορευτούμε μπροστά. Ωραία. Αυτό ήταν ο Ντάνι Νάστο. Τον ευχαριστούμε τερμά. Εγώ ευχαριστώ. Και για την υποδοχή σου και την φιλοξενία στο κατάστημά σου. Τιμή μου. Αυτά για την ώρα. Πάμε να δούμε και άλλα πραγματάκια μέσα στην πόλη μας και τα λέμε σε λίγο. Χρήστο, πήγαμε στον Ντάνι, ένα κατάστημα το οποίο είναι τα πιο πλέον σύγχρονα της Θεσσαλονίκης. Μας περιέγραψε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και ιδανικότερη για ένα κουρίο, για ένα κομμωτήριο. Και είδαμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται και πολύ καλά μέσα στην κατάσταση του κορονοϊού. Σίγουρα, αλλά πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Και θέλω να πάμε να δούμε και ένα άλλο είδους καταστήματος, ένα πολύ παλιό κατάστημα που έχει επιβιώσει μέσα στον χρόνο, το οποίο θα μας δείξει ίσως μια άλλη οπτική στο πώς αντιμετωπίζει, γιατί όσο πιο παλιός είναι κάποιος έχει αντιμετωπίσει και πιο πολλές δυσκολίες και ίσως έχει μεγαλύτερη εμπειρία και να μας δώσει μια άλλη οπτική από αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά. Ένα κατάστημα το οποίο είναι από τα πιο παλιά της πόλης μας, από το 1924, οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει μεταφερθεί τα τελευταία 20 χρόνια εδώ πέρα και βρίσκεται μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Για πάμε να δούμε. Και πες μου εσύ τώρα, άμα αυτό ας πούμε, δεν είναι όμορφο, ρε φίλε. Δηλαδή το παραδοσιακό, δες καρέκλες, δες. Είναι πτήρες εκεί, αυτά μπροστά στη θέση. Δεν υπάρχει. Από το 24. Μπήκε στον ναό το. Απίστευτο, είναι πολύ ωραία και η αίσθηση είναι πολύ ωραία. Είναι ένα παραδοσιακό πολύ ωραίο κουρίο. Αληθινό κουρίο. Είναι ένα θησαυροφυλάκιο για τον κλάδο μας. Δηλαδή με το που μπήκα και απ' έξω που σταθήκαμε είδαμε έναν χώρο εκπληκτικό, έναν χώρο πολύ ζεστό.
Δηλαδή, αυτά είναι πραγματικά μπουν σε ένα μουσείο. Δηλαδή, έξω υπάρχουν χώροι τέτοιοι. Άκουσες. Και για άλλα επαγγέλματα. Όχι, υπάρχουν. Άκουσες τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι όλα ένα και ένα να μπουν για σε μια έκθεση για να τα δείξουμε. Το φόρουμα είναι η αιτία. Εδώ έρχεται ο άλλος και νιώθει όπως ήταν παλιά τα πουλιά. Αλλά ήταν προσωπική σχέση, κοινωνική σχέση. Αυτό και έμεινε το ρητό ότι λέει τι, ναι, αλλά δεν πήγα από το κουρίο. Έχει μείνει. Δηλαδή, από την αρχαιότητα, μην νομίζεις. Ναι. Δηλαδή, εδώ γινόντουσαν όλα. Το η καθημερινότητα, θα πάρει την εφημερίδα του, θα αυτό, θα πει τα κουβέντα για το γήπεδο, για τα αθλητικά του. Γιατί όλα από εδώ πέρα. Από μικρό είστε κι εσείς στο χώρο, από 18 χρονών ή πιο μικρό είστε. Τόσο, καλά το είπες. Καλά το είπες. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνθηση γενικότερα προς το αντρικό κούρεμα, φεύγει από το κομμωτήριο, γυρνάει στο κουρίο. Ναι. Ίσως όχι σε ένα τέτοιο κουρίο ακριβώς, εντάξει, αλλά δημιουργούνται συνέχεια καινούργια κούρια, καινούργια χώροι, πάρα πολύ κόσμος. Εγώ το βλέπω δηλαδή από τη δικιά μου ενασχόληση, το βλέπω πάρα πολύ ότι χιλιάδες κόσμος έρχεται να μπει σε αυτό το επάγγελμα πλέον. Λες και δεν μπορούσε να μπει πιο πριν. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε την κατάσταση τώρα που βιώνουμε με τον κορονοϊό. Δηλαδή, οι πελάτες σας πώς έρχονται, είναι στα ραντεβού τους τυπικοί, έχετε κάποια διαφορά στην ώρα του ραντεβού, στις αποστάσεις, στα μέτρα και όλα αυτά. Δεν δούλευα ποτέ με ραντεβού, δεν δουλεύαμε. Μόνο κάποιοι ξένοι διπλωμάτες που έχουμε, κάποιοι επιχειρηματίες, αυτοί ανέκαθεν. Αλλά επειδή. Δεν με συνέφερε τώρα, από την αλήθεια. Ναι. Δεν με συνέφερε και δεν είναι και άνθρωποι του κέντρου επί το πλήσιο. Αλλά από εκεί πέρα είναι αρκετά. Ο αφρός, πολύ καλός κόσμος, ο οποίος ήταν και συνεπής και πάντα ήταν συνεπής. Δηλαδή δεν υπήρχε και στα ραντεβού. Αλλιώς δεν μπορούσα να δουλέψει. Δεν μπορούσα να δουλέψει. Να υπάρχει συνέπεια και έλεγα. Να υπάρχει. Όχι, δεν είναι αυτό το. Δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα. Όχι, δεν προβλημάτισε τέλο πάντων. Και μπορεί και κάποια πράγματα να μείνουν τώρα. Και ευτυχώς μπορεί κάποια. Και εγώ θα ξαναδώ πράγματα, αν θέλετε. Σε επίπεδο καθημερινότητα και συνέχεια. Στο θέμα καθαριότητα, αλλάξετε κάτι. Εσείς ήταν πάντα το τόσο τυπική και ναι, ήταν αυτό. Εδώ μέσα ήταν νοσοκομείο. Εντάξει, κάτι αντιβακτηριακά και αυτά οπωσδήποτε. Ναι, ο αερισμός και αποστάσεις. Μου μιλάτε και θέλω να πάω να πιάσω. Νιώθω σαν ένα παιδί που θέλει να πιάσει, να κοιτάξει, να δει. Είναι μια γραβούρα, είναι το πρωτότυπο. Την είχα πάρει από τη Φλωρεντία από ένα βιβλιοπωλείο. Από πάση αυτή τη Φλωρεντία, η παλιά πόλη, όχι η παλιά πόλη, όλη η Φλωρεντία είναι σαν μουσείο πέτριο. Και ένα βιβλιοπωλείο τύπου, τι να σου πω τώρα, ήταν για φωτογράφηση, εννοείται. Και είναι παρμένο από αυτό το βιβλίο. Είναι το πρωτότυπο, είναι στα γαλλικά. Εγώ δεν ξέρω γαλλικά, θα το πει ο κύριος γνωρίζει. Ουσιαστικά μιλάει για τις καλές τέχνες, ένα εγχειρίδιο καλών τεχνών είναι. Για να ξέρουμε ποιο βιβλίο λείπει αυτό το φίλο. Ο πρόεδρος της Κύπρου, παλιός, ο Βασιλείου, πιο παλιός. Τώρα ζει ακόμα ο άνθρωπος. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον είχαν φέρει πίσω ένα Κοσμόπουλος, παλιός δήμαρχός μας εδώ. Και ο Τζιτζικώστας, και αυτός παλιός πελάτης, χωρέθηκε. Του Αποστόλη, του Περιφερειάρχη, ο Παπάς δηλαδή. Αυτό είναι το παλιό του μαζί της Μισκή. Ναι, είναι μια φωτογραφία μέσα από τους καθρέφτες. Είναι αντανάκλαση δηλαδή. Mm-hmm. Λίγο πριν φύγουμε, λίγες μέρες πριν φύγουμε. Χρήστο, με μια εμπειρία η οποία ξεκινήσαμε από τον Ντάνη και καταλήξαμε στον κύριο Μάριο Φρατζελόπουλο. Μια κατάσταση μέσα στην μέση πανδημίας που βλέπεις ότι νέος και λίγο πιο παλιός αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κατάσταση. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετική αντιμετώπιση, φυσιολογικό έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία. Και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τα δύο, και οι δύο πτυχές που είδαμε σήμερα. Αλλά νομίζω πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω εμείς σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες όλοι αυτοί που μας βλέπουν στη δεύτερη πτυχή. Γιατί είναι αυτό που ξεκίνησε όλη τη φάση. Το κούρεμα είναι η αφορμή, όπως είπε ο κύριος Μάριος. Ναι. Και αυτό που κρατάω εγώ, γιατί πραγματικά ξυρίστηκες κιόλας κι εσύ. Εσύ κρατάς και αυτό, εγώ δεν ξυρίστηκα. Εγώ, Χρήστο, θέλω να κρατήσω τη φράση που είπε ο κύριος Μάριος, ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν πονάς. Είναι κάτι που μ' άγγιξε. Αυτό θα κρατήσουμε. Θα κρατήσουμε εικόνες, θα κρατήσουμε συναισθήματα από αυτά που είδαμε σήμερα. Θα σας ζητήσουμε για άλλη μια φορά να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε like στο βίντεο αυτό που είδατε, αν σας άρεσε. Να κάνετε κάποιο σχόλιο και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια έτσι. Οπότε, σχόλιο, like, καμπανάκι, subscribe. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φιλιά από Θεσσαλονίκη.